Ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Νικίας, του Θαυματουργού, του Προστάτου και Πολιούχου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός Σιμών Ξενοφόντος, ούτε... και στους μαθητές του Δημοσίου ΙΕ, της πόλεως μας, του Αγίου Νικολάου, και να ευχηθούμε ο Άγιος Βασίλειος, προς τιμήν του οποίου ευλογήσαμε την Αγιοβασιλότητα, ο Άγιος Γρηγόριος, ο οποίος εορτάζει σήμερα αρχαιολόγος, και ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος θα εορταστεί και το Σάββατο, αλλά και στις 30 του μηνός, εορτή των Τριών Ιεραρχών, να τους ευλογεί, να τους αγιάζει, να κατευθύνει τα βήματά τους και να τους βοηθούν να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Έχουμε υγεία και δύναμη τη φετινή χρονιά. Στους φοιτούντες στο ΙΕΚ καλή δύναμη, στους εκπαιδευτές τους επίσης, στη διεύθυνση να μπορεί να διαχειρίζεται αυτό το πολύ ειδικό αλλά πολύ σημαντικό σχολείο για την περιοχή μας, όπου οι γνώσεις εκείνες οι οποίες έχουν μαζί και ένα κομμάτι θεωρίας προσφέρονται στους ανθρώπους οι οποίοι φοιτούν στις τάξεις τους, καταρτίζοντας έτσι στελέχη στην ιεραρχία που χρειάζεται σε όλα τα επαγγέλματα, γιατί δεν χρειάζονται μόνο οι πλήρως θεωρητικά καταρτισμένοι όπως είναι οι πανεπιστημιακοί, χρειάζονται όλες οι βαθμίδες. Πρώτα σχολεία λοιπόν έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό που υπάρχει στην τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Μην ξεχνάμε ότι από τέτοια σχολεία βγήκαν εργοδηγοί, υπομηχανικοί άνθρωποι, οι οποίοι ουσιαστικά στήσαν την Ελλάδα του 60 και του 70. Άρα και σήμερα εσείς έχετε τη δυνατότητα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που παίρνετε από αυτό εδώ το Ίδρυμα, να σταθείτε σε ένα διαφορετικό επίπεδο, με ένα διαφορετικό τρόπο, μια και η διαβίου μάθηση πλέον είναι κομμάτι της καθημερινότητας μας, ώστε να μπορούμε να επιβιώνουμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα.